Κύριε Υπουργέ, όπως γνωρίζετε υπάρχει μια κρίσιμη εξέλιξη που αφορά γυναίκες με καρκίνο του τραχύλου, με καρκίνο του κόλπου, ενδομητρίου. Ποια είναι αυτή η κρίσιμη εξέλιξη? Ότι από τις 5 Απρίλη του 2024 αναστάλθηκε η λειτουργία της εξειδικευμένης μονάδας βραχυθεραπείας του ακτινοθεραπευτικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Αλεξάνδρας. Σταμάτησε 27 Φλεβάρι του 2024 να δέχεται τον προγραμματισμό νέων ασθενών. Πρόκειται για μια από τις ελάχιστες μονάδες βραχυθεραπείας στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, η οποία εξυπηρετεί όχι μόνο ασθενείς από την Αττική, αλλά από όλη την Ελλάδα, ακόμα και από το εξωτερικό. Ο λόγος της αναστολής λειτουργίας είναι ότι παρά την έγκαιρη ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του νοσοκομείου, δεν έχει εξασφαλιστεί ο σύγχρονος εξοπλισμός για την λειτουργία της ραδιενεργού πηγής ιριδίου, με το σύστημα της μεταφόρτισης να είναι σε κατάσταση end of life. Όπως αντίστοιχα, από το 2016 εκκρεμεί το συνοδό απεικονιστικό μηχάνημα. Με ευθύνη δηλαδή της κυβέρνησης και του Υπουργείου, δεν έχει εξασφαλιστεί ακόμα η χρηματοδότηση για την εξασφάλιση του συγκεκριμένου βέβαια μηχανήματος, παρά τις προσπάθειες που γίνονται από τους ίδιους τους υγειονομικούς. Με αυτή την έννοια, ρωτάμε τον Υπουργό τι θα κάνει η κυβέρνηση για την άμεση προμήθεια και την εγκατάσταση του μηχανήματος για τη βραχυθεραπεία. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Απλώς να πούμε, για να ενημερωθούν οι ασθενείς, ότι στις 2 Τετάρτου οι ασθενείς που ήταν σε κρεμότητα ήταν 8, για να μιλήσουμε λίγο με τα στοιχεία, και η οποία κανονίστηκε χωρίς καμία ταλαιπωρία για τους ασθενείς να γίνουν στον Άγιο Σάββα και τους δόθηκαν τα ραντεβού έτσι ώστε να μην ταλαιπωρηθεί κάποιος άλλος. Το 2023 η ενδοκυλωτική βραχυθεραπεία, οι ασθενείς που υποβλήθηκαν είναι 129 και 374 οι εφαρμογές, και το 2024 ήταν 29 και το σύνολο εφαρμογών 91. Υπήρχε προγραμματισμός με βάση το πότε θα σταμάταγε η λειτουργία του μηχανήματος και οι 8 ασθενείς προγραμματίστηκαν έτσι ώστε να γίνουν στον Άγιο Σάββα. Στο δεύτερο σκέλος ερώτησης, που είναι και το πιο κρίσιμο για να ενημερώσουμε τον κόσμο, σε πόσο καιρό θα είναι το μηχάνημα, έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση και σε περίπου 3 μήνες θα λειτουργήσει ξανά το μηχάνημα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, γνωρίζουμε το πόσες ασθενείς ήταν στη συγκεκριμένη εξειδικευμένη μονάδα τους τελευταίους μήνες. Αλλά αν σκεφτούμε το ότι ήταν πάνω από 2.000 πριν 3 χρόνια, δηλαδή όταν ξεκίνησε η όλη συζήτηση ότι χρειάζεται άμεση αντικατάσταση και σύγχρονος εξοπλισμός του μηχανήματος μεταφόρτωσης, καταλαβαίνουμε ότι ήταν μια προδιαγεγραμμένη πορεία. Και ήταν προδιαγεγραμμένη πορεία γιατί αντίστοιχα στη συγκεκριμένη μονάδα υπάρχει μόνο ένας εξειδικευμένος γιατρός και μάλιστα απασχολείται ως επικουρικός. Αντί για πρόσληψη μόνιμου εξειδικευμένου γιατρού για να καλυφθούν οι όλες ανάγκες. Το ζήτημα είναι ότι ακριβώς επειδή είναι ελάχιστες αυτές οι εξειδικευμένες μονάδες θεραπείας, της βραχυθεραπείας, ακριβώς γι' αυτό το λόγο δεν μπορούν αντικειμενικά να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των ασθενών από τα υπόλοιπα, από τις υπόλοιπες μονάδες των δημοσίων νοσοκομείων. Και σκεφτείτε ότι στον ιδιωτικό τομέα η συγκεκριμένη θεραπεία κοστίζει 8.000 ευρώ. Ποια γυναίκα εργαζόμενη, άνεργη, αυτοαπασχολούμενη, συνταξιούχος θα μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα τέτοιο τεράστιο κόστος? Γι' αυτό λέμε ότι είναι ευθύνη της κυβέρνησης το γεγονός ότι δεν έχει πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη χρηματοδότηση, ώστε να στελεχωθεί άμεσα η συγκεκριμένη μονάδα και όλο βέβαια το νοσοκομείο με σύγχρονο εξοπλισμό, αλλά και με μόνιμο υγειονομικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων. Από το 2016 ήταν ενήμερο το Υπουργείο, όχι μόνο
της σημερινής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων και χρειαζόντουσαν να πάρθουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την λειτουργία της συγκεκριμένης μονάδας. Όμως είναι διαχρονική πολιτική όλων των κυβερνήσεων και τη δική σας να λογαριάζονται με το κριτήριο του κόστους ωφέλους όλες αυτές οι αναγκαίες εξειδικευμένες θεραπείες, πολύ περισσότερο όταν δεν υπάρχει περιθώριο στη συγκεκριμένη θεραπεία να υπάρχει αναβολή έστω και για μερικές ημέρες. Αλλιώς χάνει την ίδια την αποτελεσματικότητά της. Γι' αυτό άλλωστε υπήρχε και η αναγκαία πίεση όχι μόνο από τους υγειονομικούς εκεί του νοσοκομείου, αλλά και από άλλους μαζικούς φορείς της γειτονιάς, από τους συλλόγους γυναικών της ΟΓΕ, γιατί θεωρούμε ότι η αναγκαία στήριξη και προστασία της υγείας των εργαζομένων του λαού και ιδιαίτερα των γυναικών δεν μπορεί να λογαριάζεται με τις περιβόητες δημοσιονομικές αντοχές της οικονομίας. Γι' αυτό ζητάμε και την άμεση εξασφάλιση όχι μόνο του μηχανήματος, αλλά και την αναγκαία στελέχωση της συγκεκριμένης μονάδας με όλο το απαραίτητο μόνιμο υγειονομικό προσωπικό. Θα επαναλάβω ότι έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση και σε λίγους μήνες θα τεθεί σε λειτουργία το μηχάνημα και θα επαναλάβω τους αριθμούς ότι ήταν 8 οι ασθενείς που χωρίς καμία ταλαιπωρία, γιατί σεβόμαστε πάρα πολύ ειδικά τους ασθενείς που βρίσκονται σε μια πολύ δύσκολη φάση της ζωής τους. Και μπορώ να πω και να το δώσω και αυτό το στοιχείο στην χώρα, γιατί ξέρετε, η διοίκηση γίνεται με βάση τα στοιχεία, ότι η χώρα μας είναι από τις χώρες εκείνες που δεν έχει αναμονή για χημειοθεραπεία και οι αναμονές για ακτινοθεραπεία είναι στα ακόμη και σε αυτές που είναι πάρα πολύ ψηλές, όπως τις θεωρούμε εμείς, είναι στις 60 μέρες, που είναι χαμηλότερες από το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ.